Αυτό είναι το τρίτο συντελεστή των μεγάλων των σούπερ μάρκετ, των τραπεζών, των μεγάλων καταναλωτών. Αυτό που ρηπαίνουν περισσότερο την πόλη. Το είχαμε βάλει αυτό τον συντελεστή για να είναι πιο δίκαιο και να γίνει έτσι μια ισοκατανομή των τελών και να πληρώσουν περισσότερο αυτοί που ρημαίνουν και πιο πολύ. Οι μεγάλες χρήστες. Τόσο χαίρομαι πάρα πολύ που αυτός ο δείκτης, ο τρίτος δείκτης, που με πολύ κόπο το κάναμε υπηρεσιακά, βρήκαμε μια λύση μετά από πολλά χρόνια που το παλεύαμε, υπάρχει ακόμα. Και θα ήθελα να σας αναφέρω λίγο έτσι για να ξέρουν ότι οι συνάδελφοι βλέπουν κάπου στο εισηγητικό ότι είναι έτος υπολογισμού το 9. Από το 9 και μετά είχαμε αρχίσει, που ξεκίνησε η κρίση, και είχαμε αρχίσει να μην αυξάνουμε, να κρατάμε σταθερό να μειώνουμε ανάλογα τον ένα από τους τρεις συντελεστές. 9 με 11 δεν είχε γίνει καμία αύξηση του φόρου ηλεκτροδοτούμενου χώρου. Και από τότε σταθερά δεν αυξάνουμε. Το 12, που τα οικονομικά μας το επέτρεπαν, μειώσαμε κατά 3% τα τέλη καθαριότητας και δώσαμε μηδενική αύξηση στο ΦΥΚ πάλι. Και συγχρόνως διατηρήσαμε τις ίδιες επιδοτήσεις πόρες σε όλες τις δραστηριότητές μας, όπως τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, και είχαμε αυξήσει και τα κονδύλια της κοινωνικής πρόνοιας. Ξεκίναγε η κρίση. Το 13 ο Δήμος μας είχε διατηρήσει πάλι το πάγωμα του ΦΥΚ, και το ειδικό συντελεστή τον είχαμε μειώσει κατά 5%. Αυτό συνεχίστηκε μέχρι πέρσι που δεν κάναμε μείωση συντελεστών, αλλά κρατήσαμε σταθερό τους συντελεστές που ήδη μειώσαμε. Το ίδιο ερχόμαστε να κάνουμε και φέτος. Μία διαφορά που βλέπω στο εισηγητικό και θα ήθελα να μου πείτε γιατί έχει μια διαφορά από αυτό που περάσαμε στην Οικονομική Επιτροπή και έτσι δεν πρόλαβα μάλλον να μιλήσω με τις υπηρεσίες και να το ρωτήσω. Αυτό που λέμε εδώ στην πρώτη σελίδα του εισηγητικού προς το τέλος που λέει μετά από επικαιροποίηση του πληροφοριακού συστήματος με ποσά που τροποποιούν τους κωδικούς. Αναφέρουμε δύο κωδικούς εδώ, του προϋπολογισμού. Είναι η πρώτη σελίδα, εδώ, στην πρώτη τελευταία παράγραφο. Είναι κάτι που δεν είχαμε περάσει στην Οικονομική Επιτροπή όταν το είχαμε ψηφίσει, εμείς το είχαμε ψηφίσει το εισηγητικό. Θα ήθελα να μάθω τι ακριβώς επικαιροποίηση έχει γίνει και τι έχει αλλάξει, γιατί δεν έχει περάσει την Οικονομική Επιτροπή και έρχεται κατευθείαν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή δεν ήταν μέσα στα θέματα, δεν ξέρω αν έχουν μια πληροφορία, γιατί πάντα την παίρναμε, τι κάνουν οι όμοροι Δήμοι, τι έχουν κάνει, τι διάθεση έχουν οι Δήμοι γενικά της Αττικής όσον αφορά τη μείωση ή την. Γιατί δεν πιστεύω να κάνει κάποιο άποψη, ούτε δεν αποκλείεται, τη μείωση ή τη σταθερότητα της τιμής των τελών. Αυτό δεν έχω να πω για άλλο. Συμπληρώνουμε κάτι, αν χρειαστεί σε δευτερολογία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Μαργαρίτη. Κύριος Ψαλιδόπουλος, παρακαλώ κύριος Ψαλιδόπουλος, για 10 λεπτά να σας πω. Κύριε Πρόεδρε, οφείλω να εξομολογηθώ ότι η παράταξη προσέρχεται σε αυτή την συζήτηση. Κινούμενη επί του άξονας που δημιουργούν δύο συναισθήματα. Το ένα είναι ασφαλώς η δικαίωση και το δεύτερο είναι η ανησυχία την οποία δημιουργούν οι μεγάλες και ενδιαφέρουσες προσδοκίες. Αναφέρομαι στη δικαίωση διότι είναι γνωστό, ιδίως στους παλαιοθέους αδέρφους, ότι η προσπάθεια την οποία ο Δήμος καταβάλει τη μακρά σειρά ετών να εξισορροπήσει το ύψος των δημοτικών τελών με τις πραγματικές οικονομικές συνθήκες στις οποίες ζουν οι πολίτες, περιστάσεις οικονομικής κρίσης, είχε κατά το παρελθόν αντιμετωπιστεί από παρατάξεις εμπλακούσες. Αν ορθώς ενθυμούμε και από την παράταξη που έχει και την παρούσα πλειοψηφία σήμερα, με διαφορετικό τρόπο από ό,τι
σήμερα η διοίκηση εισάγει το θέμα. Δεν ήμασταν λοιπόν ποτέ άνθρωποι ή πολιτικά πρόσωπα που αδιαφορούσαν για την προοδευτική ικανότητα των πολιτών, ούτε μια διοίκηση η οποία δεν ενδιαφερόταν να μεγιστοποιήσει τα ωφέλη από την κατανομή των δημοτικών τελών στην πόλη. Παρά τα αυτά, είτε επειδή μεσολαβούσαν οι δουλειές, είτε επειδή έπρεπε να υπάρξουν διαφοροποιήσεις, αυτή η προσέγγιση δεν είχε κοινή. Χαίρομαι λοιπόν τώρα, γιατί πράγματι η πλειοψηφία αισθάνεται την ανάγκη να προσχωρήσει στην αντίληψη αυτής της ορθολογιστικής διαχείρισης και να υιοθετήσει κριτήρια τα οποία είναι αντικειμενικά, πράγματι αυτά είναι έτσι όπως εξετέθησαν προηγουμένως. Δεν ξέρω αυτό και η Δήμαρχη αν η Καρυθέα αλλάζει, πάντως είναι φανερό ότι η πλειοψηφία αλλάζει τη διοίκηση. Αυτό ενίοτε σήμερα. Ζήτησα πράγματι και έχει δίκιο ο κ. Μέρκος να υπάρξει μια εισήγηση της νέας διοίκησης επί των αντιλήψεών της για την οργάνωση των οικονομικών δημοτικών θεωρών. Η θέση αυτή δεν απορρέει, η πρόσκληση αυτή δεν απέρεε από μια τυπολατρική προσέγγιση, δηλαδή από την αντίληψη ότι κάθε πρόταση πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη έκθεση κλπ. Αυτό είναι ένα τυπικό σκέλος το οποίο έχει τη σημασία του, δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το επαναρχόμεθα πάντοτε. Και αν στο παρελθόν το κάνουμε, κακώς το κάνουμε. Αλλά το ζήτησα κυρίως διότι η δίκηση βρίσκεται κατά τη γνώμη μου σε μια στιγμή κατά την οποία είναι και αναγκαίο και χρήσιμο και πάντως ενδιαφέρον να διατυπώνει τη γνώμη της για τον τρόπο με τον οποίο επιθυμεί να πορευτεί. Είτε υιοθετεί πρακτικές και απόψεις των παρελθόντων διοικήσεων, είτε επιθυμεί να εισαγάγει τη δική της αντίληψη και καινούργια στοιχεία στην άσκηση της πολιτικής του Δήμου. Πρέπει η διοίκηση να μας πει τη γνώμη της. Ανεξάρτητα από τον χρόνο ασφαλώς τον οποίο χρειάζεται για να προσαρμοστεί στο πραγματικό διοικητικό και υπηρεσιακό περιβάλλον. Πρέπει να πει τη γνώμη της. Γι' αυτό και με ικανοποίηση είδα ότι υπάρχει πράγματι η εισήγηση του κ. Κωστάκη, η οποία είναι ενδιαφέρουσα. Σας μίλησα όμως προηγουμένως για την αίσθηση μιας ανησυχίας την οποία δημιουργούν οι προσδοκίες. Και νομίζω ότι και νωρίτερα σε μια ιδιαίτερη συζήτηση με τον κ. Κωστάκη είχα την ευκαιρία πάνω σε αυτό το ζήτημα να αναφερθώ και να ακούσω και τις δικές σου ασφαλώς απόψεις. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι η δίκηση υιοθετεί την εφαρμογή του νόμου 40-42 με τον οποίο ενσωματώνεται η αντίστοιχη κοινωνική οδηγία του 1998 δεκατών στην ελληνική νομοθεσία. Είναι ενδιαφέρον. Στρέφοντας τις προσπάθειές της προς την διάμεση ανακύκλωσης και την διαλογή των προβλημάτων, είναι σωστή κατεύθυνση. Ασφαλώς μέσα στην προοπτική την οποία και ο νόμος και η κοινοτική πρακτική δίνει, δηλαδή μέχρι το 2020. Όμως πρέπει να επισημάνω και γι' αυτό θέλω να εκδηλώσω αυτή την ισχύα ότι και η πρόταση της Περιφερειάρχης κυρίας Πουδούχου είναι στην πραγματικότητα μία ενδιαφέρουσα διακήρυξη. Δεν έχει κατευθυνθεί και η Περιφέρεια στη διατύπωση ενός συγκεκριμένου τρόπου με τον οποίο αυτός ο στόχος θα οδηγηθεί, θα υλοποιηθεί. Υπό την έννοια αυτή είναι απολύτως λογικό και ότι το γεγονός ότι ο κ. Κωστάκης στην εισήγησή του μοιραίως επηρεάζεται από την αδυναμία εφαρμογής αυτού του συνολικού πλαισίου. Όταν δεν γνωρίζουμε ποιο είναι αυτό ακριβώς το πλαίσιο, η μεταβολή της πολιτικής περιφέρειας πάνω σε αυτό το θέμα, είναι φανερό ότι θα επηρεάσει και εκείνη. Αν πάμε έτσι. Και λογικά ο κ. Κωστάκης έρχεται να περιγράψει το στόχο, την ιδέα, την προσδοκία του, αλλά δεν μπορεί αντικειμενικά ο άνθρωπος
να μας πει και με ποιο τρόπο αυτό θα υλοποιηθεί στην πράξη. Και θέλω στο σημείο αυτό να με επιτρέψετε να επιμείνω, διότι ξέρετε και η επιστολή της κυρίας Δούρου την αρχή του Οκτωβρίου και κατ' επέκταση άλλες ενέργειες μεταξύ των οποίων και τα έγραφα του κ. Κωστέλη, είναι πάρα πολύ ωραία προς μια δημόσια συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. Αλλά για να έχουν πρακτικό αποτέλεσμα και να μην κινδυνεύσουν να απολύξουν σε αποσπασματικές ενέργειες, πρέπει να πάρουν ακριβώς μια τέτοια πρακτική μορφή. Θέλω λοιπόν να ζητήσω από τη διοίκηση. Όταν αυτό το θέμα θα έρθει να συζητηθεί περαιτέρω, και αν σε αυτό το σημείο απαιτείτε ή αισθάνεστε την ανάγκη συνομιλία να καταλήξετε την παρέμβαση, αλλά πρέπει και η περιφέρεια να το αποσαφηνίσει τη σκοπέτα να κάνει. Να καταργήσει τους θηριώδεις μηχανισμούς τους οποίους η παρελθούσα διοίκηση περιφέρειας είχε να τους καταργήσει. Αλλά τα σκουπίδια πρέπει να μαζεύονται και κάπου να πηγαίνουν. Άλλως θα παγιδευτούμε όλοι σε οράματα και προσδοκίες, οι οποίες μπορεί να έχουν πολύ δυσμενή αποτελέσματα, να καταρρεύσει δηλαδή το σύστημα αποκομιδής των απορριμμάτων στην Αττική και να συμβεί αυτό που συμβαίνει στην Πελοπόννησο. Ανοίξουν και συμβάσεις με αντίστοιχους χώρους. Επιμένω στην διατύπωση αυτή, διότι θέλω να επιστήσω την προσοχή της διοίκησης στην ανάγκη η έκθεση αυτή των ιδεών να συνοδεύεται όσο γίνεται ταχύτερα και από ένα συγκεκριμένο τρόπο υλοποίησης αυτών των ιδεών. Κατά την περίοδο συζήτησης του θέματος που συζητάμε απόψε, διαπραγμάτευσης θέματος που συζητάμε απόψε από την 27η Οκτωβρίου στην Οικονομική Επιτροπή και αργότερα, υπήρξε πράγματι μια μεταβολή των στοιχείων και εντάξει, αυτό μπορεί η υπηρεσία, το τμήμα εσόδων να θέλει να διαμορφώσει νεότερες επικαιροποιήσεις, δηλαδή να επικαιροποιήσει τα υπηρεσιακά στοιχεία. Αυτό δεν είναι πάρα πολύ κακό. Ωστόσο δεν είναι το κύριο κατά την γνώμη μου οι αριθμοί. Έχουν την αξία τους, αλλά δεν είναι το κύριο τουλάχιστον στη συζήτηση που έχουμε απόψε εδώ. Η διεύθυνση περιβάλλοντος. Σωστά ενετόπισε και η διοίκηση και όλη η συζήτηση που είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Εμπλέκεται στη λειτουργία του Δήμου. Εμπλέκεται και σε δράσεις οι οποίες ευρίσκονται κατά την τυπική αντίληψη του οργανισμού της τουρκικής υπηρεσίας εκτός των τυπικών της αρμοδιοτήτων. Στηρίζει δηλαδή η διεύθυνση περιβάλλοντος πολλές άλλες δράσεις οι οποίες έχει ο Δήμος. Αν ο στόχος της διοίκησης είναι αυτή τη ρύθμιση, αυτή την πραγματικότητα να τη μεταβάλει, θα πρέπει ταυτόχρονα, πέραν από την ονομαστική και προσπαθητική τοποθέτηση αυτού του στόχου, να θέσει προς αναθεώρηση τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας. Άρα, είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο πρέπει να συζητήσουμε. Και θα πρέπει όμως, αν με επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε, να πω ότι θα πρέπει να ξανασυζητήσω με πολύ πρακτικούς τρόπους με τους οποίους θα περάσουμε στην υλοποίηση του κεντρικού στόχου του θεσμού. Θα έχουμε διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Διότι η προσέγγιση την οποία ήθελε η διοίκηση να θέσει η διεύθυνση περιβάλλοντος στις αρμοδιότητές της και τίποτε παραπάνω, είτε αυτό σημαίνει υπηρεσιακή λειτουργία είτε οικονομικές επιπτώσεις, σημαίνει ότι θα πρέπει να πάμε να ξανασυζητήσουμε ένα γενικότερο τρόπο με τον οποίο η αυτοδιοίκηση λειτουργεί. Γιατί αυτό που συμβαίνει στο Δήμο της Καρυθέας συμβαίνει σε όλους τους Δήμους της χώρας. Εμείς δεν έχουμε τη διάθεση να αντιπαρατεθούμε με τρόπο οξύ. Θέλω όμως να επιστήσω επίσης την προσοχή της διοίκησης και σε αυτό το σημείο. Ναι, να πάρετε κύριε Δήμαρχε μπλε κάπως. Όμως είναι μεγάλη και πολύ κρίσιμο το ζήτημα. Όλη η οργάνωση της συλλογής των ανταποδοτικών τελών να μην καταλήξει απλώς σε μερικούς μπλε κάδους περισσότερο. Η ανακύκλωση μπορεί να είναι μια δημοφιλής, ιδίως μεταξύ της νεολαίας δραστηριότητα, αλλά δεν φτάνει αυτό για την ανανέωση μιας πολιτικής και την
αποτελεσματική λειτουργία. Ναι, είχε διευκρινίσει το χρόνο κατά 10%. Ευχαριστώ. Δώρο. Υπό την έννοια αυτή και επειδή σωστά έχει εκτεθεί ήδη μέχρι τώρα ότι ο Δήμος έχει διατηρήσει τα δημοτικά τέλη χαμηλά στο ιδίως περιστάσεις στις οποίες βρισκόμαστε, χαμηλά για την νοικοκυριά, θα σας παρακαλέσω να εξετάσετε τώρα τη δυνατότητα να υπάρξει μία μείωση της μεσαίας κατηγορίας, μείωση των δημοτικών τελών στις μεσαίες κατηγορίες, στα μεσαίες κατηγορίες καταστήματα, μία μείωση της τάξης περίπου του 5%, την οποία αν ορθώς υπολογίζουν και οι δικοί μας τεχνικοί συνεργάτες, θα επιφέρει βεβαίως μία μείωση των εσόδων από τα δημοτικά τέλη στην τάξη περίπου των 300.000. Ευχαριστώ. Ορίστε. Ευχαριστούμε και εμείς. Να πω ότι παρευρίσκεται στη συνεδρίαση σήμερα και παρακολουθεί της εργασίας όμως ο κ. Αντώνης Πούτσης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μοσχάτου Παύλου. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Να πω ότι προσήλθε ο συνάδελφος ο κ. Γιάννης Βασάδος και παρακολουθεί τη συνεδρίαση της εργασίας του σώματος. Κάποιος άλλος από τους επιχειρηματίες του Δημοτικού παρατάξεων τον λόγο, κ. Καναλάκη, παρακαλώ και τον λόγο. Να προσπαθήσω να περιοριστώ στον χρόνο διαχρονικά. Σκουπίδια είναι ένα τεράστιο θέμα, το οποίο θα χρειαστεί να συνδυάσουμε σε πολλές συνεδριάσεις για να πούμε τις απόψεις μας. Γιατί το να πούμε λύση είναι δύσκολο. Κανένας δεν θέλει τα σκουπίδια, κανένας δεν θέλει να πληρώνει για τα σκουπίδια. Επομένως είναι ένα πρόβλημα τεράστιο. Τώρα κάθε ένας που έρχεται, πιστεύω, από την περιφέρεια κοιτάει ότι θα φτιάξει ένα πρόγραμμα και ότι θα βρει την Αμερική. Δυστυχώς όμως πάντα αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και δύσκολο. Για την ανακύκλωση την πιστεύω. Και ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε, για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εκτός από το να πάρουμε τον κάτω, να κάνουμε και μια παιδεία. Αρχίζοντας από τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά και τα γυμνάσια, τους ώστε όταν ο νεαρός παίρνει να ρίξει την ανακύκλωση το χαρτί και κάνει τη φασαρία στην μητέρα του και την πατέρα του όταν δεν το ρίξουμε. Τώρα, ως προς το θέμα που συζητάμε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πράγματι ζούμε μια δύσκολη περίοδο. Βεβαίως τα τέλη είναι ανταποδοτικά. Επομένως, βάζει το ερώτημα κανείς, εάν μπορούσαμε να μην βάλουμε κανένα τέλος, πώς θα έκαναμε για τα υπόλοιπα. Εάν δεν βάζαμε τέλος, θα είχαμε φωτεινή πόλη. Δεν θα είχαμε. Συμφωνώ απολύτως με τις περικοπές που έγιναν και με αυτές οι οποίες είχαν γίνει προηγουμένως. Απλώς δύο παρατηρήσεις ως προς την αναπηρία, το 80% είναι μεγάλο. Εγώ τα βάζω το 67. Και ως προς τη μείωση που έχετε για τους ανέργους, τα 100 τετραγωνικά, γιατί δεν θα βάζω τίποτα, διότι ένας άνθρωπος, αν υπηρονομήσει ένα σπίτι από τον πατέρα του, νομίζω ότι θα πρέπει να μπει στην κατηγορία. Να σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Καναλάκη, πραγματικός μεγάλος σας. Για το έτος 2015. Τι εννοούμε το μήνυμα. Να ξεκινάμε από τις ανάγκες της κοινωνίας, τις οποίες θα έρθει στη συνέχεια να εξυπηρετήσει η σχετική υπηρεσία. Από τον τρόπο και την έκταση εξυπηρέτησης αυτών των αναγκών, θα κρυφθεί στο τέλος και η επιτυχία ή όχι του προϋπολογισμού. Μέχρι τώρα τι γίνεται. Ο προϋπολογισμός ξεκινάει ανάποδα. Από το αν πρέπει να μειωθούν ή να αυξηθούν τα τέλη ή να μείνουν ίδια. Από εκεί και πέρα, μέσα σε αυτό το ποσό εσόδων στριμώχνονται τα διάφορα έξοδα που συνήθως στην πλειοψηφία τους αντλούνται από προηγούμενων ετών ανάλογους προϋπολογισμούς. Και έτσι όλα μεγάλα. Όμως η ζωή κινείται, οι ανάγκες πολλαπλασιάζονται και προστίθονται καινούργιες. Επιπλέον συνεχίζουν να κυκλοφορούν στον προϋπολογισμό
αυτά τα περίφημα λογιστικά ποσά, πλεονάσματα, ελλείμματα, φαντάσματα κονδυλίων και όχι πραγματικό χρήμα που διονύζουν μια σύγχυση στον κόσμο του τι πραγματικά συμβαίνει. Αυτή η συνέχεια του κράτους που ακούγεται σαν επιχείρημα δεν έχει πολιτική λογική. Είναι μια συντηρητική αιμονή που ουσιαστικά ευθυνόφοβα αναπαράγει κάθε φορά τα κακούς κείμενα της προηγούμενης δίκησης. Και όλα αυτά μέσα σε αυτό το σφιχταγκάλιασμα εσόδων-εξόδων με βάση την ανταποδοτικότητα που εμποδίζει ουσιαστικά πρωτοβουλίες και κοινωνική αναπτυξιακή πολιτική. Αν αυξήσεις τα τέλη, δικαιολογημένα θα έχεις απέναντι την κοινωνία. Αν τα μειώσεις, θα έχεις έκπτωση στην ποιότητα των υπηρεσιών. Δεν σου επιτρέπεται να πάρεις από αλλού χρήματα και να τα ρίξεις στο συγκεκριμένο τομέα. Επιπλέον, υπάρχουν τα εμπόδια στις προσλήψεις προσωπικού που μπλοκάρουν μια ορθολογική προς το συμφέρον της κοινωνίας διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού από την υπηρεσία. Έχουμε πει πως στις σημερινές συνθήκες, αν θέλουμε να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις απέναντι στην κοινωνία, χρειάζεται τόλμη και αγώνας κάποιες φορές στα όρια του νόμου. Απλοί διαχειριστές αυτών, μόνο που επιτρέπει και προορίζει για το Δήμο η κεντρική εξουσία, χωρίς αντίσταση και διεκδικήσεις, δεν οδηγούμαστε πουθενά. Για αυτούς τους λόγους λοιπόν, παρόλο που φυσικά συμφωνούμε να μείνουν σταθερά τα θέματα καθαριότητας, καταψηφίζουμε τον προϋπολογισμό του Τμήματος Φωτισμού. Καθαριότητας και φωτισμού. Και ένα τελευταίο. Συμφωνούμε γενικά με το πλάνο δράσεως του Αντιδημάρχου Καθαριότητας κ. Κωστάκη, που ασπάζεται το πρόγραμμα της Περιφερειάρχου Αττικής κ. Δούρου για το νέο μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων, όμως αυτό, κατά τη γνώμη μας, δεν εκφράζεται στο συγκεκριμένο προϋπολογισμό. Και χωρίς τον παρατάξω, ζήτησα τώρα από την κυρία συνάδελφο να βγάλει φωτοτυπίες ώστε να τοποθετείτε όλη η δημοτική σύμβουλη. Το λόγο έχει ο κύριος Σταντανακάκης. Ναι, ο Δημόπουλος δεν είναι εδώ. Και βραδάκι. Παρακαλώ κύριε Σταντανακάκη, υπάρχει κάποιο ζήτημα. Έχετε το λόγο για 10 λεπτά, πιστεύω ότι είναι 10 λεπτά. Επειδή είμαι γυραιότερος του κ. Ψαλιδόπουλου, θέλω μια πιο... Ναι, αλλά πρέπει να παραδειγματιστείτε για το κ. Σαμαλάκη. Συμφωνώ. Είναι νεότερος ο κ. Σαμαλάκη. Δεν χρειάζεται, είναι επιγραμματικά ούτως ή άλλως τα πολλά. Θα τα πούμε στο προϋπολογισμό. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε και κύριε Δήμαρχε. Είναι δεδομένο ότι ο προϋπολογισμός και των ανταποδοτικών, όπως και οι υπόλοιποι, είναι πλασματικός. Αυτό δείχνει το ότι σε μία μέρα άλλαξε το υπόλοιπο από 2,5 εκατομμύρια σε 120.000 ή κάπως παρόμοιο. Λογιστικά άλλαξε, δεν είπα ότι είναι κάτι άλλο, λογιστικά, γι' αυτό λέω ότι είναι πλασματικά. Η ουσία ποια είναι, ότι έχουμε έναν ελεματικό ουσιαστικά προϋπολογισμό και δεν το δέχεστε. Ελεματικό προϋπολογισμό γιατί είναι μόνο για τις απαραίτητες δαπάνες, φτάνουν για τις απαραίτητες δαπάνες της λειτουργίας της υπηρεσίας λειψά. Αυτή είναι η ουσία. Και θα πω αναλυτικά γιατί είναι λειψά. Ένα είναι αυτό σαν στοιχείο. Γι' αυτό εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι με την ανταποδοτικότητα. Και λέμε ότι πρέπει να υπάρχει κρατική μέρημνα, κρατική χρηματοδότηση για αυτό το σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα που είναι η καθαριότητα κάθε πόλης. Διότι με αυτά τα πράγματα, αυτά τα αποτελέσματα έχουμε. Να πάμε όμως παρακάτω. Φανερό ήταν, αλλά το διαπιστώνουμε και σήμερα, ότι ουσιαστικά συνεχίζεται την πολιτική της προηγούμενης διοίκησης. Δεν είναι κακό να ξέρετε, γιατί φιλελεύθεροι είστε. Μάλλον η προηγούμενη διοίκηση είχε πάει προς τα εκεί.
δεν αντιμετωπίζει κοινωνικά λοιπόν το ζήτημα η πρόταση της Αρχής στην ΑΕΠ. Είπε η κυρία Μαργαρίτη προηγουμένως για το 3%, το 5% κτλ. Αναρωτηθήκατε ποτέ, φαντάζομαι, αναρωτηθήκατε και το ξέρετε. Τι τάξης μείωσης των εσόδων των οικογενειών στην πόλη μας είχαμε τα τελευταία 3 χρόνια. Στην πλειοψηφία, βέβαια, γιατί κάποιοι το ονομάνε ακόμα. Είναι πάνω από 30%. Το λέω πολύ ελαφρύ. Γιατί αν πάρω από την προσωπικά από αυτό που μου συνέβη, εμένα είναι 40% η μείωση που έχω. Την εργασία που δουλεύω είναι στο δημόσιο, στο ιδιωτικό τομέα. Αντιλαμβάνομαι, στο δημόσιο ξέρω ότι είναι. Αυτό το παίρνω υπόψη μου. Πώς ένα νοικοκυριό μπορεί να ανταποκριθεί και τι μέτρα παίρνει. Εμείς η άποψή μας είναι ότι και φέτο να έχει γίνει μείωση, δεν λέμε τρελά πράγματα. Μία μείωση της τάξης του 5% και να γίνει αύξηση αλλού, θα πούμε αναλυτικά αυτό θα γίνει. Συμφωνούμε στο 5% στα μεσαία καταστήματα μείωση. Να γίνει αύξηση στις τράπεζες, στα εφορικά κέντρα, στα σούπερ μάρκετ και σε όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις. Αντίστοιχη αύξηση για να καλύψει, αν θέλετε, αυτό το πράγμα. Και συμφωνώ και με τον κύριο Σκανδαλάκη για τους ανέργους. Τώρα, το ζήτημα της καθαριότητας είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Διάβασα με προσοχή του κύριου Κωστάκη την εισήγηση. Με συγχωρείτε, επιτρέψτε μου να σας πω ότι ο κύριος Κωστάκης δεν μπορούσε να κάνει τίποτα παραπάνω. Και θα πω γιατί. Η κυρία Περιφερειάρχης έστειλε λοιπόν μία επιστολή σε όλους τους δημάρχους και τους είπε, κάντε εσείς μελέτη πρώτα πώς θα αντιμετωπίσετε το ζήτημα και να κάνουμε μετά εμείς. Καλά είναι σοβαρά γράμματα αυτά. Δηλαδή θα κάνει μελέτη ένας δήμος πώς θα αντιμετωπιστεί το ζήτημα της καθαριότητας στην Αττική, όταν δεν θα ξέρει πού θα πηγαίνει τα σκουπιδιά, πού θα είναι η χιτά, πού θα προσδιοριστεί ο χώρος όπου θα την αποθέτουν, με τι μέσα. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι η περιφέρεια πρώτη να εκπονήσει μελέτες για το γενικότερο σχεδιασμό το τι θα γίνει στην Αττική με τα σκουπίδια που είναι τεράστιο πρόβλημα. Και δέχομαι ότι είναι καινούργια διοίκηση. Όμως αυτή σε αυτόν τον δρόμο πρέπει να πάει. Θα περιμένει να δώσει στην Καλυθέα τι πρόταση θα κάνει να πάει πού. Να πάει πού. Και τι σκουπίδια θα δέχεται αυτό που θα προσδιορίσει η περιφέρεια. Μέχρι πού θα φτάσουμε. Σε ποια ανακύκλωση, και το πω όλα τα άλλα ζητήματα. Αυτό είναι λοιπόν ένα ζήτημα και τώρα για την Καλυθέα. Εγώ δεν θα πω ότι η πόλη μας και έχει μια συνέχεια, είναι καθαρή πόλη ουσιαστικά. Μπορεί να είναι πολύ καλύτερο. Να δούμε όμως μερικά δεδομένα. Είχα την τύχη και την τιμή, όντας αντιδήμαρχος καθαριότητας στην Καλυθέα, να πρωτοεκαταστήσω κάρους και να ορίσω και περιοχές και τομείς, ξέρει ο κ. Κωστάκης, πώς γίνεται αυτά, και να αρχίσουμε σιγά σιγά να προχωράμε. Ξέρετε με τι προσωπικό το κάναμε τότε, κύριε συνάδελφε. Να σας πω ότι είναι 350 χιλιόμετρα ο οδοκαθαρισμός. Υπολογίζοντας τις δύο πλευρές του δρόμου, 175 είναι. 350 είναι ο οδοκαθαρισμός. Κάντε ένα απλό υπολογισμό πόσα χιλιόμετρα μπορεί να οδοκαθαρίσει ένας εργαζόμενος και κάντε τη διαίρεση να δείτε τι κόσμος χρειάζεται. Και πέστε μου εσείς
Σήμερα πόσους έχετε? Για να δούμε αν μπορούμε να έχουμε καθαριότητα ή όχι. Πόσα αυτοκίνητα έχουμε σε διευρυμένη αποκομιδή, όπως λόγω του κόσμου υπάρχει τώρα, δεν είναι ιδιαίτερες ανάγκες τώρα και πριν από 30 χρόνια. Πόσους κάδους έχουμε, πόσα αυτοκίνητα έχουμε, πόσοι συνοδοί είναι σε κάθε αυτοκίνητο, πόσα πλυντήρια έχουμε, κάθε πότε καθαρίζουν οι κάδοι. Βάλτε τα κάτω να τα δείτε. Αυτό καλεί στην άλλη στιγμή, συνάδελφοι. Με την ανταποδοτικότητα δεν πρόκειται να πηγήσει να το μισθεί. Με την ανταποδοτικότητα, αυτό το τεράστιο, σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα δεν πρόκειται να το λύσει. Και να σας πω κάτι. Εμείς τότε την προμήθεια κάδων αυτοκινήτων που κάναμε μαζικά, το φτάκι στη μάτια, την κάναμε όχι με ανταποδοτικά. Για να το λέω, μήπως το κάνετε κι εσείς. Δεν είχε τόσα λεφτά τότε ο Δήμος. Πήραμε όμως δάνεια που πήγαν στα γενικά, όχι στα ανταποδοτικά, και καλύψαμε και τα αυτοκίνητα και τους κάδους. Τα οποία εξοφλήσαμε, δεν αφήσαμε κανένα χρέος. Για αυτόν τον λόγο, επειδή τελειώνει, εγώ δεν θέλω παραπάνω χρόνο, κύριε Πρόεδρε, ξέρετε, σας σέβομαι. Όχι, όχι, δεν θέλω. Λοιπόν, να κλείσω με αυτό. Εμείς είμαστε κατά της ανταποδοτικότητας. Εάν υπήρχε μείωση σε αυτά τα σημεία που σας είπα, θα ψηφίζαμε, καταψηφίζουμε αυτό που προτείνουμε. Κάνουμε υπόψη μας την κοινωνική σύνδεση του πληθυσμού της Καλλιτέας. Στη σημερινή συγκυρία, οι ευπαθείς ομάδες είναι όλοι οι πολίτες. Δεν είναι μόνο οι συγκεκριμένες καλλιτέες, είναι όλοι οι πολίτες. Και θα περίμενα από μια καινούργια διοίκηση, έστω συμβολικά, να προχωρήσει σε μείωση, έστω σε συμβολικό αριθμό, το οποίο στο τελόν και δίνοντας κάτι ένα έλασμα προς τα πάνω για το άνθρωπο. Η Καλλιθέα, το κυρίαρχο θέμα της Καλλιθέας δεν είναι η καθαριότητα. Δεν είναι πρόβλημα. Έχει πρόβλημα όμως αισθητική στην καθαριότητα. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά σημεία εντός εισαγωγικών σκοτεινά ως προς την καθαριότητα. Υπάρχουν εγκαταλειμμένα κτίρια. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε. Και να δούμε ότι το θέμα καθαριότητα πάει καλά, τι μπορεί να γίνει επιπλέον σε αυτά. Χρειάζεται μια ενεργοποίηση των πολιτών κατά το σύνθημα που είχε βγάλει ο Δήμος Αθηναίων που έμεινε σε σύνθημα μια συμμαχία για καθαρή πόλη, κάτι τέτοιο. Πρέπει να υπάρχουν κάποια κίνητρα στους πολιτές. Παραδείγματος χάρη, να ξέρουν ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο τηλέφωνο που υπάρχει για τα ζητήματα της καθαριότητας. Για τις νεότερες γενιές να ενεργοποιηθεί το ίντερνετ. Έχω ακούσει ότι θα το προχωρήσει η διοίκηση του Δήμου όλα αυτά τα ζητήματα να προχωρήσουν παραπέρα. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε για τα συνολικά. Θα τα πούμε την επόμενη συνεδρία που παίρνει συνεδρία στην Προπολίτη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Το θέμα των δελών καθαριότητα και φωτισμού για τη δημοτική κίνηση πολιτών Καλλιθέας είναι ένα πολιτικό θέμα. Η Δημοτική Κίνηση Πολιτών Καλλιθέας, ως βασική της αρχή, έχει τη διαφωνία στην επιβολή αυτών των τελών. Γιατί θεωρούμε πως οι Δήμοι θα πρέπει να χρηματοδοτούνται επαρκώς από την κεντρική εξουσία. Και γιατί θεωρούμε επίσης τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού είναι ένας έμεσος και επιπλέον φόρος για τους πολίτες. Έτσι λοιπόν, αρχικά αυτή είναι η θέση μας. Συγκεκριμένα τώρα υπάρχει αυτός ο φόρος και θέλουμε να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις. Όπως ακριβώς αναφέρθηκε και προηγουμένως ο κ. Παπαδάκης, υπάρχουν κάποια θετικά στοιχεία, αλλά θεωρούμε πως έπρεπε, όπως είπαν και κάποιοι προηγούμενοι συνάδελφοι, τα τέλη να μειωθούν. Γιατί ακριβώς βιώνουμε μία οικονομική κρίση έντονη, όχι όλοι βεβαίως, αλλά η πλειοψηφία των κατοίκων της Καλλιθέας. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να υπήρχε μείωση των τελών καθαριότητας και φωτισμού. Επίσης,
Τα θέλει έτσι όπως τα διάβασα τουλάχιστον. Βλέπουμε ότι δεν λαμβάνουμε υπόψη τους καθόλου τον πλούτο που παράγει η κάθε κατηγορία. Υπάρχει έτσι μια οριζόντια κατανομή των τελών. Δεν λαμβάνει υπόψη την κατανάλωση υπηρεσιών που κάνει κάθε κατηγορία. Για παράδειγμα, δεν χρειάζονται τα ίδια απορριμματοφόρα ένα σούπερ μάρκετ που έξω έχει 5 κάδους και μία πολυκατοικία. Επίσης, όσον αφορά την επαγγελματική κατηγορία, δεν λαμβάνει υπόψη την εμπορικότητα των δρόμων. Ναι, δεν υπάρχουν τα παραγωγικά, αλλά το ίδιο, τα ίδια τέλη πληρώνει ένα μαγαζί που βρίσκεται σε ένα μικρό στενάκι και ένα άλλο που βρίσκεται, για παράδειγμα, στους κεντρικούς δρόμους της πόλης μας. Γι' αυτό λοιπόν, εμείς όπως εδώ με καταψηφίζουμε έτσι όπως δείχνουμε τα θέλη η καθαριότητα σκεφτερισμού, σχετικά με τα θετικά που είπαμε, θεωρούμε πως για τους ανέργους πραγματικά έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη πρόβλεψη, γιατί οι άνεργοι δυστυχώς δεν έχουν, ίσως να ήταν πάρα πολύ μικρό το ποσοστό που θα πληρώνανε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την κυρία Καλιά. Στο εισηγητικό, από την προηγούμενη φορά που ήρθε στα χέρια μας, βλέπουμε στο τέλος του, στο πλεόνασμα, μία μείωση περίπου των 700.000 ευρώ. Ενώ στο πρώτο είδαμε με πλεόνασμα 1.000.000 ευρώ, μας έρχεται με 277.000. Μπορείτε να μας εξηγείτε λίγο αυτό που είναι το πρόβλημα. Μία φορά, το ακούστε. Θέλετε να κάνετε το κανονικά την τοποθέτησή σας και το πρόβλημα. Έχετε το λόγο για 5 λεπτά, όπως προβλέπετε από τη διαδικασία, μπορείτε να τοποθετηθείτε και κάθε φορά θα απαντήσετε. Συζητάμε αυτή τη στιγμή για πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Γιατί κάνει μήνυμα. Ορισμό των δημοτικών τελών. Η διοίκηση έχει εδώ μία πρόταση για γενική αύξηση σε όλους τους συντελεστές με μία ευρεία διεύρυνση με κοινωνικών κριτηρίων. Η δικιά μας εκτίμηση είναι τη στιγμή που οι προβλέψεις για το 2014 φτάνουν πλέον με 1.000.000 ευρώ, που αυτό ιστορικά επιτεύχθηκε από το 2009 μέχρι τώρα με μειώσεις είτε με μηδενικές αυξήσεις. Βλέπω ότι είναι δίκηση ότι μειώσεις προσωπικού. Με μηδενικές αυξήσεις όσον αφορά τα δημοτικά τέλη. Έρχεται εδώ πέρα η διοίκηση και δεν φέρνει ούτε μία έστω τυπική μείωση για την καλή αρχή της διοίκησης. Και το λέω αυτό διότι κατά τα προηγούμενα έτη ο κύριος Δήμαρχος, είτε η διοίκηση παλιά μείωνε τα δημοτικά συμβούλια, είτε τους έκανε μερική αύξηση, έλεγε στα δημοτικά συμβούλια τα εξής και θα προσπαθήσω να διαβάσω επιγραμματικά τι μας έλεγε. Τότε, ούτε λίγο ούτε πολύ, η διοίκηση μας είχε κατατάξει στους λαϊκιστές, στους ανθρώπους που κάνουν εύκολες προτάσεις και βάζουν εύκολες λύσεις. Πιο κάτω έγραφε και είδαμε ότι στις κατοικίες θα δώσουν έστω και μία μικρή μείωση κατά την άποψή σας του 3%. Θεωρούσε ότι η μείωση του 3% είναι μία μικρή μείωση. Και αναρωτιότανε, ύστερα τελικώς θα ματώσει τόσο πολύ ο Δήμος, είναι τόσο επίπονο, μήπως δεν βαθάνουν τα χρήματα του χρόνου, μήπως δεν θα εκτελέσει ο Δήμος την καθαριότητα γιατί θα φτάσουν τα έσοδα από τα έλκη, προφανώς και καταλήγει. Και επειδή θα είμαστε και του χρόνου, και εδώ είμαστε του χρόνου, και αυτά που λέμε καταγράφονται, όπως καταγραφεί και τα περσινά και την κρατήκαν, όχι απλά θα φτάσουν, αλλά μπορεί και να φτάσουν. Εδώ πέρα, με λίγα λόγια, ο Δήμαρχος της Καλλιθέας, ο προηγούμενος και πρώτης επικεφαλής της αντιπολίτευσης, της εξωτερικής αντιπολίτευσης, μας έλεγε ότι είχαμε τη δυνατότητα να τα μειώνουμε περισσότερο. Ακόμα και όταν τα μειώναμε λίγο, και να τα κάνουμε την πιάξη. Και θέλω να ρωτήσω, μάλλον θέλω να ακούσω την τοποθέτηση του Δημάρχου, να μας πει τις δύο δικαιολογίες. Μία δικαιολογία γιατί τότε είχε δίκιο, μία δικαιολογία γιατί τώρα έχει δίκιο, γιατί με μία δικαιολογία δεν είδαμε στο είχε δύο καλό δίκιο. Διότι μπορεί ίσως όπως να το χαρακτηρίζαμε τότε λαϊκιστή, αλλά είναι ήρθε η ώρα που να μας πει γιατί τότε που εμείς μειώναμε τα δημοτικά τέλη, ο ίδιος πρόκειται περαιτέρω αύξηση. Και δεν κάνει τώρα στοιχειώδη αύξηση, μείωση, την περαιτέρω μείωση.
στο κομμάτι των μεσαίων συμπεριφορών. Τη στιγμή που και το περιβάλλον δεν είναι και τόσο μεταβλητό όσο ήταν τις προηγούμενες χρονιές. Βλέπουμε επίσης στο σχέδιο προϋπολογισμού της διεύθυνσης περιβάλλοντος κάποιες αυξήσεις της δαπάνης. Βλέπουμε για την συντήρηση των επισκεπτήρων ταπορικών μέσω μια αύξηση του κωδικού κατά 100%. Τη στιγμή που υπάρχει σύμβαση αυτή τη στιγμή στις 135.000 και δεν έχει εξοδηθεί ούτε ένα ευρώ από τη στιγμή που έχει υπογραφεί η σύμβαση. Θέλω να μας εξηγήσει ο κ. Κωστάκη γιατί αυξάνει τουλάχιστον 100% τη συντήρηση. Επίσης, θέλουμε επίσης να μας πει γιατί επαναφέρει τον κωδικό και τον αφήνει στα ίδια επίπεδα για την προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων τη στιγμή που 16 έκτου έχει υπογραφεί σύμβαση των 4.000. Θα αλλάξουν όλα τα ελαστικά, θα αλλάξουν και τον χρόνο, διότι κάτι τέτοιο θα κάνουμε. Ότι ζητήθηκε να αλλάξουν όλα τα ελαστικά. Τρίτον, θέλω να μας εξηγήσει για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, πώς ξαφνικά από 5.000 ευρώ έχουν κάνει σε 120.000 ευρώ, γιατί προτίθεται να τα κάνουμε αυτά τα χρήματα. Θα κλείσω με αυτή την τοποθέτηση και θα παρέμβω στην τεχνολογία. Ευχαριστώ τον κύριο Μητά. Το λόγο έχει ο συνάδελφος ο κύριος Κοτέας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι και εγώ λαθρομικός. Είσαι Μάρκο. Τώρα σε νόμο. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι για την απαλλαγή. Όταν πηγαίνει, επειδή έχω δεχτεί παράπονα από δημότες, όταν κάποιος πηγαίνει και κάνει διακοπή στη ΔΕΗ, δεν τον ενημερώνει κανένας ότι πρέπει να έρθει να κάνει και διακοπή στο Δήμο. Και βεβαίωση αυτή να την πάει στο Δήμο. Θα έλεγα να στείλουμε ένα χαρτί στη ΔΕΗ, να της το προτείνουμε αυτό ή να της πούμε να το λέει τον κόσμο. Γιατί έρχονται μετά από καιρό, λένε εμείς έχουμε κλείσει το διαμέρισμα, δεν έχουμε κυρέμα το διαμέρισμα και ο Δήμος μας στέλνει πολυκατοίκη. Δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτό το τομέα. Ένα άλλο θέμα για τους μπλε κάδους. Υπάρχουν σημεία στην πόλη που οι μπλε κάδοι δεν έχουν δίπλα τους κανονικούς κάδους, που σημαίνει ότι οι πολίτες αναγκάζονται και ρίχνουν τα σκουπίδια, τα οικιακά απορρίμματα μέσα στους μπλε κάδους. Να υπάρχει μια καλύτερη κατανομή των χώρων. Και όπως είπε και ο κ. Καναλάκης, είναι πολύ σημαντική η παιδεία το να μάθουμε να λειτουργούμε σωστά όσον αφορά την ανεκκλήρωση. Έχω δει πάρα πολύ κόσμο να μην χρησιμοποιεί σωστά τους μπλε κάδους. Να ρίχνουν οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε μέσα. Διαβάζω στο πλάνο δράσης για την κομποστοποίηση. Στο περσινό προϋπολογισμό είχα αναφερθεί σε αυτό το θέμα, στην κομποστοποίηση. Υπάρχει η κάθεση επαφή. Πριν από ένα χρόνο. Είχα μιλήσει με μια μη κερδοσκοπική εταιρεία τότε, η οποία μπορεί να κάνει δωρεάν ενημέρωση στους πολίτες και να βοηθήσει και στη παροχή για κάδους. Σε πολύ φθηνή τιμή. Δεν την πουλάει. Ήταν στην γραφεία από τις εταιρείες, τις παίρνει και εδώ στην Μυσηλινή. Νομίζω ότι μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Κοτέα. Το λόγο και εδώ που συμβαίνει από μια πόλη της Ευρώπης, παθαίνει ένα πολιτισμικό σόκαρο. Σε σχέση με αυτό που βρισκόμαστε με την ανακύκλωση, είναι την καθαριότητα. Και από το 98 λιγότερο, το 42 που μένουν με την ανακύκλωση, είμαστε το 2014 και ακόμα εμείς δεν κάνουμε ανακύκλωση. Δηλαδή δεν κάνουμε οικονομία.
εκδήλωση. Δηλαδή, αισθανόμαστε ότι κάποιοι πολίτες μη ευφυής είμαστε μας καταφέρουν στους πολίτες που δεν έχουν ευφυία. Εμείς θέλαμε, υπάρχουν πολίτες οι οποίοι κάνουν να κυκλώσει και αποκοστοποίηση, αλλά το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει κόμμα για να ρίξουν την το αποτέλεσμα, το κομπός. Είμαστε δημοκρατικημένοι πολίτες. Αυτό ήθελα να πω και τα λέω αυτά γιατί αν δεν υποθούν δεν υπάρχουν. Αλλά να μην νομίζουμε ότι η πόλη είναι καθαρή, να μην νομίζουμε ότι η πόλη κάνει ανακύκλωση ή έτσι όπως την κάνει, δεν είναι στον βαθμό που θα έπρεπε να την κάνει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και για τη συνάδελφη και την παρέμβαση. Το λόγο είναι και για. Να πω πρώτα στον κύριο Συνάδελφο, δεν πρόκειται να διαβάσω το θέμα. Να πάω στο παλάτι και να πω στην επόμενη φορά θα καλέσουμε τη συζήτηση που έχω αφήσει. Μια πόλη πολιτισμική, πολυπολιτισμική, μια πόλη πολύ δύσκολη. Αντίξω τις συνθήκες και καταθέτω λέω την εμπειρία που έχω από τα 4 πρώτα στην διεύθυνση αυτή. Αντιμετωπίζει κανείς πάρα πολλά προβλήματα. Είναι γεγονός αυτό που συζητούμε. Αυτή η πόλη είναι το κέντρο, αν θέλετε, του λεκανοπεδίου με την έννοια συνδέει την Αθήνα με τον Πειραιά. Άρα η διερχόμενη αυτή τη πόλη είναι πολύ περισσότερη από οτιδήποτε άλλο του Δήμου. Το αναφέρω προηγουμένως στην πολυπολιτισμικότητα με την έννοια ότι έχουμε λαούς που δυστυχώς δεν συνεχίζονται, δεν είναι δηλαδή οι Ευρωπαίοι, αν θέλετε, οι πολίτες οι οποίοι έχουν ένα άλλο δίκτυο, ακόμα και με τα έντυπα διαφημιστικά, τα οποία τα είχαμε ένα άλλο κατάλληλο κάποια στιγμή. Δυστυχώς δεν απέδιδε, βέβαια δεν ήταν αυτό το στοιχείο για να κρίνουμε για να δούμε την πόλη δεν καταλήγεται. Απλά αναφέρω ότι είναι μια από τις δυσκολότερες διευθύνσεις του Δήμου μας. Και μία ως παρατήρηση, μάλλον μην το εγκλάβετε ως παρατήρηση, και αναφέρθηκα προηγουμένως στους διερχόμενους στους πολιτικούς. Τους επιστήμους απορρίμματος δεν είδα μέσα από όλους έχουν εκπορεύσει, εκτός κι αν είχε πλεόνασμα στις προηγούμενες χρονιές. Δεν υπάρχει μέσα, θα σου φέρω το άλλο σας προβλήματος και μην το άλλο σας προβλήματος. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Αντιπρόεδρο. Από τη διοίκηση υπάρχει ο κύριος Αντιπρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί συναδελφοί, θεωρώ αναγκαίο, επειδή υπάρχουν δημότες μέσα στην αίθουσα, θεωρώ αναγκαίο ότι την επιστολή την οποία έχετε λάβει, την οποία έχετε όλοι στα χέρια σας, θα ήθελα να την αναγνώσω για να είναι και οι δημότες οι οποίοι παρευρίσκονται ενήμερα. Κινηθήκαμε με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία, προσεγγίζοντας τα σημερινά δεδομένα που ισχύουν για την ασχολική με κατεύθυνση να αρχίσουμε οικολογικές συνηθίσεις από την προσχολική ηλικία, ακολουθώντας πάντα τον περιφερειακό σχεδιασμό τον οποίο ισχύει. Έτσι καταργήσαμε λοιπόν ένα πλάνο δράσεων του Τμήματος Καθαριότητας για το 2015. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την αναγκαιότητα για μια διαφορετική, πιο οικολογική διαχείριση των σύμμικτων απορριμμάτων της πόλης μας, προχωρά στην κατάργηση του προϋπολογισμού του Τμήματος Καθαριότητας, Δεσό και Ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2015, το οποίο στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες. Στο ανθρώπινο δυναμικό της υπηρεσίας, περιλαμβάνοντας αμοιβές υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, δεύτερο, στη συντήρηση του μηχανητήνου του στόλου της. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να απαντήσω στον αγαπητό συνάδελφο τον κύριο Εμπριζά ότι όταν ανέλαβα εγώ τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος βρήκα ένα γερασμένο στόλο με μια πάρα πολύ κακή συντήρηση, οπότε τα ποσά τα οποία είδατε μέσα στον προϋπολογισμό κύριε Εμπριζά αναφέροντας ότι πέρσι ήταν 240.000 και φέτος εμείς έχουμε προϋπολογίσει 450.000, θεωρώ ότι ακόμα και 450.000 θα μας φτάσουν οριακά για να επαναφέρουμε τα αυτοκίνητα και το στόλο μας σε μια καλή κατάσταση. Συνεχίζω τρίτον στην ανακατανομή και διευθέτηση κάδων γενικών απορριμμάτων και μπλε κάδων ανακύκλωσης, προμήθεια 200 νέων κάδων ανακύκλωσης εντός του Νοεμβρίου του 2014 και την παράλληλη διάθεση κάδων κοπός εντός του προϋπολογισμού του 2015. Πρόθεση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος είναι η αποτίμηση των στοιχείων που αφορούν τον όγκο και τη διαχείριση των σύμμικτων απορριμμάτων,
τα ζυγολόγια δηλαδή, ο αριθμός των απορριμματοδεκτών κάδων στην πόλη, τα δρομολόγια των απορριμματοφόρων μας προς το ΣΜΑ και κοιτά, ώστε να ολοκληρώσουμε τον επιχειρησιακό και στρατηγικό σχεδιασμό, για τον οποίο αναφέρει ο κ. Παλαιτόπουλος, που έχει σκοπό τον περιορισμό των σύμμυκτων απορριμμάτων και την ορθολογική του διακήρυξη. Η πρόθεσή μας αυτή έρχεται να συμβαδίσει με την πρόσφατη ενημέρωση της Περιφερειάρχου Αττικής κ. Ρένα Αντούρου για αλλαγή του περιφερειακού σχεδιασμού για ένα νέο μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων, πιο οικονομικό, οικολογικά δίκαιο και βιώσιμο. Ένα μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων που θα εναρμονίζεται με τον νόμο 4042 του 2012, στον οποίο σωματώθηκε η κοινωνική οδηγία 2008-98 σχετικά με τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων, η οποία περιγράφει ότι στο τέλος του 2020 το 50% των αστικών απολύτων θα πρέπει να είναι ανακυκλώσιμο. Αξιολογώντας όλα τα παραπάνω, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος προτίθεται να προχωρήσει στην ανάπτυξη τοπικών δράσεων αλλά και την εκπόνηση ενός τοπικού σχεδίου διαχείρισης των απορριμμάτων, θέτοντας ως βασικές τις προτεραιότητες τα παρακάτω. Πρώτον, διαλογή στην πηγή. Επειδή έχουμε επαναλαμβάνω και δημότες οι οποίοι παρακολουθούν, και η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε όλοι δήμονοι για κάποια πράγματα, θα ήθελα να εξηγήσω λίγο αναλυτικά το κάθε ένα το οποίο λέμε. Διαλογή στην πηγή. Διαλογή στην πηγή είναι ο διαχωρισμός διαχρητών κατηγοριών απορριμμάτων στο σημείο της παραγωγής τους με σκοπό την ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωσή τους. Σημείο παραγωγής είναι το σπίτι μας, η δουλειά μας, τα καταστήματα, τα εμπορικά κέντρα κτλ. Αυτό λοιπόν απαιτεί την εμπλοκή του κάθε ενός μας, τη διαλογή των υλικών, σε όποιο σημείο αυτά παράγονται, με σκοπό να έχουμε αποδοτική ανακύκλωση. Η εμπειρία της Ευρώπης, που πρωτοστάτησε και πρωτοστατεί στην ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων, έχει κατασταλάξει και έχει καθιερώσει τη διαλογή στην πηγή ως απαραίτητο στοιχείο για αποδοτική ανακύκλωση των απορριμμάτων. Για όλους αυτούς τους λόγους, η Ευρωπαϊκή Ένωση επένδυσε και επενδύει στην ενημέρωση των πολιτών για την ανάγκη διαλογής των υλικών στην πηγή και το θερμοθέτησε πολύ πρόσφατα και ως νομική υποχρέωση των κρατών μελών για τα βασικά υλικά συσκευασίας. Δεύτερον, ενίσχυση της ανακύκλωσης. Αύξηση των μπλε κάδων με ταυτόχρονη μείωση των πρασίνων. Όταν μιλάμε για ανακύκλωση, όπως πάρα πολύ σωστά υπόθηκε πριν, αυτή τη στιγμή στην Ιαπωνία υπάρχουν 47 είδη ανακύκλωσης. Για να δώσω ένα παράδειγμα, αλλού πετάνε το πέτ μπουκαλάκι του νερού και αλλού πετάνε το πόμα. Άρα, όταν εμείς εδώ μιλάμε για ανακύκλωση και ένα μπλε κάδο και δεν καταφέρνουμε να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε τουλάχιστον όλα τα χαρτιά μας και να τα ρίξουμε στο μπλε κάδο, καταλαβαίνετε ότι εκεί πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ στο χτίσιμο της οικολογικής συνείδησης των πολιτών μας. Τρίτον, πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης. Η οικιακή κομποστοποίηση αποτελεί ένα αποτελεσματικό τρόπο μείωσης το 70-80% των οργανισμών της κουζίνας. Υπολείμματα τροφών, χαρτί κουζίνας, οικιακά κλαδέματα κτλ. Και του τύπου μας, κλαδέματα, δέντρων κτλ. Η διαδικασία της οικιακής κομποστοποίησης περιλαμβάνει την χρήση ειδικών κάδων, κομποστοποιητών σε κατοικίες, πολυκατοικίες και μπαλκόνια, στους οποίους τοποθετούνται τα οργανικά υλικά της κουζίνας και μετατρέπονται σε πολύ καλή ποιότητα λίπασμα κομπόστ που μπορεί να διατηρηθεί στο ίδιο νοικοκυριό, στον κήπο ή στις γλάστρες του. Εδώ θα ήθελα να κάνω μια πολύ σημαντική παρατήρηση. Το 50% των λιπασμάτων που προμηθεύτηκαν φέτος οι μεγαλύτεροι αγροτικοί συνεταιρισμοί της Κρήτης, από όπου κατάγομαι, ήταν από γερμανικό κομπόστ οικιακής χρήσης. Το 50% των λιπασμάτων τα οποία αγόρασε η Κρήτη. Ξέρετε πολύ καλά ότι παράγει τις ντομάτες, μελιτζάνες, παράγει το 80% του συνόλου της ελληνικής αγοράς. Ο τέταρτος και βασικός πυλώνας, ο οποίος η νέα διοίκηση θέλει να στηρίξει το πλάνο της και τη δράση της για το 2015, είναι ο νέος αναθεωρημένος κανονισμός καθαριότητας. Η εφαρμογή της οδηγίας περιβαλλοντολογικής ευθύνης για την πρόληψη και την αποκατάσταση των περιβαλλοντολογικών ζημιών επιδικάζεται μέσω της αρχής ορισμένων πληρών, συμβάλλοντας στην προώθηση της αηφόρου ανάπτυξης. Θεωρώ ότι θα φτιάξουμε, είναι ήδη έτοιμο και θα δοθεί σε όλους σας σε μια ανοιχτή διαβούλευση. Υπάρχει ένας νέος κανονισμός καθαριότητας, ο οποίος θα περιλαμβάνει νέα πρόοδο.
νέα πρόστιμα, τον οποίο βέβαια κανονισμό θα πρέπει να φροντίσουμε να επικοινωνήσουμε με τους πολίτες της Καλυθέας, ώστε να μπορέσουμε σιγά σιγά να αρχίσουμε να τον εφαρμόζουμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε. Ευχαριστώ, κύριε Αντιδήμαρχε, για την διαφορά του συγκρονάσματος. Από την Οικονομική Επιτροπή έγινε αποδεκτό ότι η εισφορά του Δήμου στον ενιαίο σύνδεσμο ήταν ένα εκατομμύριο. Σε 30 του μήνα όμως αποδείχθηκε ότι η εισφορά ήταν πολύ μεγαλύτερη και αυτή η διαφορά που βλέπετε είναι στα πιο χρήματα που είχε καταβάλει ο Δήμος της Καλυθέας στον ενιαίο σύνδεσμο. Αυτά έκανε για αυτούς πέρυσι, ναι, τα ξέρουμε αυτά. Είναι λόγω επειδή σε ενιαίες με την παραγωγή είναι λογιστικό. Εδώ είναι θέμα λάθος. Βάζει το λαγιάδο για να βάζει τα νούμερα τώρα. Γι' αυτό και ακριβώς προκύπτει η διαφορά που θέλω. Ευχαριστώ τον κύριο Αντιδήμαρχο. Ο κύριος Δήμαρχος κλείνει τη συζήτηση επί του θέματος.